Ο εμβολιασμός για τη γρήπη έχει ξεκινήσει και το ενδιαφέρον των πολιτών είναι αυξημένο. Η περσινή χρονιά ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντική όσον αφορά την, αν θέλετε, την, γενικά τη συμμόρφωση του πληθυσμού με τις οδηγίες. Ήταν μια χρονιά η οποία είχε μεγαλύτερη, έτσι, με μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους εμβολιασμούς. Ήταν και μια σχετικά ήπια χρονιά όσον αφορά την επιδημιολογία της γρήπης στον ελληνικό πληθυσμό, με ήπια γενικά διαδικασία. Και ευελπιστούμε και φέτος να υπάρχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον από τους πολίτες, ειδικά τους ηλικιωμένους που ουσιαστικά είναι πιο ευπαθείς σε αυτές τις διαδικασίες, αλλά και στις έγκυες γυναίκες, στα μικρά παιδάκια, ώστε να μπορούμε να προλάβουμε οτιδήποτε δυσάρεστο αφορά μία οξία κατάσταση ή μία οξία γρυπόδη συνδρομή, η οποία θα μπορούν να φέρει και νοσηρότητα και επιπλοκές. Ειδικότερα είναι απαραίτητο να εμβολιαστούν τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Συνήθως ο εμβολιασμός αφορά και περιλαμβάνει άτομα τα οποία έχουν χρόνιες παθήσεις, καρδιοπάθειες, νεφροπάθειες, πνευμονοπάθειες, και επίσης αφορά ανθρώπους που έχονται σε μεγάλη επικοινωνία και συγχρονισμό με παιδιά, με νοσηλευόμενους κτλ. Και πρέπει να μπουν στο πρόγραμμα εμβολιασμού. Υπάρχει διαθεσιμότητα φαρμάκων εμβολίων στα φαρμακεία, επομένως δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά θα πρέπει να γίνει προγραμματισμός, γιατί όπως καταλαβαίνετε από τώρα ξεκινάει η περίοδος εμβολιασμού, άρα θα πρέπει να προγραμματίσει κανείς τις επισκέψεις στο θεράποντα γιατρό, ώστε να γίνει η διαδικασία. Αυτό γίνεται και στους ιδιώτες και στο δημόσιο τομέα. Επάρκεια εμβολίων υπάρχει και η ζήτηση είναι αυξημένη στα φαρμακεία. Έχει ξεκινήσει και αυτό μας χαροποιεί, διότι πάντα είχαμε εμείς αναφέρει ότι η πρόληψη είναι ένα πολύ σημαντικό παράγον σε κάποιες ιδιαίτερες ευπαθείς ομάδες. Και γι' αυτό λοιπόν τότε πολλοί άρχισαν τόσο νωρίς σε φέτος να κάνουν το εμβόλιο είναι ένα θετικό γεγονός. Εμείς θα θέλαμε από το Υπουργείο να έβγαινε περισσότερες οδηγίες όσον αφορά η χρήση του εμβολίου, σε ποιες ομάδες θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά κάθε χρόνο και να πιέσουν περαιτέρω τις φαρμακευτικές εταιρείες για να υπάρχει επάρκεια.